Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Χαιρόμαστε, αν και πολλές φορές είμαστε ασθενείς, αλλά όμως ο Κύριος έρχεται και μας χαριτώνει, μας δίνει χάρη, ευλογία και δεν ακυρώνει το ότι κάποιος, εγώ ας πούμε αρρώστησα σήμερα το πρωί, ότι δεν υπάρχει παρουσία του Θεού. Δεν σημαίνει ότι ο Κύριος δεν είναι ανάμεσά μας. Δεν σημαίνει ότι ο Κύριος δεν μας ευλογεί. Δεν σημαίνει ότι ο Κύριος δεν θα πληρώσει με Πνεύμα Άγιο. Δεν σημαίνει ότι το έργο του Θεού θα συνεχίσει και το έργο του Θεού θα προοδεύσει. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Ξέρετε, το έργο του Θεού, αδελφοί, δεν εξαρτάται από τους ανθρώπους, αλλά εξαρτάται από τον Κύριο. Και θέλουμε, ο Κύριος να είναι μαζί μας και είναι μαζί μας ο Κύριος. Όσο εμείς μένουμε στο Χριστό, μένουμε στο Ευαγγέλιο, μένουμε στο Λόγο του Θεού, ο Κύριος είναι μαζί μας και ο Κύριος κατευθύνει την Εκκλησία Του και την οδηγεί. Θα ήθελα να διαβάσω λίγα εδάφια, δεν θα κρατήσω πολλή ώρα, από το Δέλτα κεφάλαιο Β' Κορινθίους, από το 7 εδάφιο. Έχουμε δε των θησαυρών τούτων η σωστράκινα σκεύη, σελίδα 1022, Κορινθίους Β, δέλτα κεφάλαιων 7 εδάφια. Έχουμε δε των θησαυρών τούτων η σωστράκινα σκεύη, για να είναι η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και ουχή εξημών. Κατά πάντα θλιβόμενοι, αλλά ουχή στενοχωρούμενοι. Απορούμενοι, αλλά ουχή απελπιζόμενοι. Διωκόμενοι, αλλά ουχή εγκαταλειπόμενοι. Καταβαλώμενοι, αλλά ουχή απολύμενοι. Πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού περιφέροντες εν το σώματι, για να φανερωθεί εν το σώματι ημών και η ζωή του Ιησού. Διότι εμείς οι ζώντες παρεδόμεθα πάντοτε εις τον θάνατον, δια τον Ιησού, για να φανερωθεί και η ζωή του Ιησού εν τη θνητή ημών σαρκή. Ώστε ο μεν θάνατος ενεργείται εν ημίν, η δε ζωή εν ημίν. Έχοντες δε το αυτό πνεύμα της πίστεως, κατά το γεγραμμένον, επίστευσα διό και ελάλησα, και εμείς πιστεύομεν διό και ελαλούμεν. Εξέβρονται ότι ο Αναστήσας τον Κύριον Ιησού θέλει αναστήσει και ημάς δια του Ιησού και παραστήσει με θυμών. Διότι τα πάντα είναι δια σας, ώστε η χάρις πλεονάσασα δια την ευχαριστία των πλειοτέρων να περισσεύσει στη δόξα του Θεού. Διότι δεν αποκάμνομε, αλλά εάν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθήρεται, ο εξωτερικός ανανεούται καθεκά στην ημέρα. Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξης. Εμείς, επειδή εμείς δεν ενατενίζομεν εις τα βλεπόμενα, αλλά εις τα μη βλεπόμενα. Διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα είναι αιώνια. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Έχουμε τον θησαυρόν αυτόν. Ποιον είναι ο θησαυρός μας, αδελφοί? Ο Χριστός. Ήρθε στη ζωή μας, μας έσωσε, μας έκανε παιδιά του, ιούς του, θυγατέρες του. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας, γέμισε την καρδιά μας και μας φανερώνει τον Χριστό και μας οδηγεί στον Χριστό. Και τον θησαυρόν αυτόν τον έχουμε σε οστράκινα σκεύη. Σήμερα είμαι και αύριο δεν είμαι. Σήμερα έχω υγεία, αύριο δεν μπορεί να μην έχω υγεία. Όπως και να είναι όμως, ο θησαυρός είναι μέσα μας. Συνεχίζουμε να λατρεύουμε τον Κύριο. Συνεχίζουμε να δοξάζουμε τον Θεό. Συνεχίζουμε να ακολουθούμε τον Χριστό στη ζωή μας. Ώστε για να είναι η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και όχι εξημών. Έχω ένα δυνατό σώμα, ένα ρωμαλαίο σώμα, δεν πονάω ποτέ, αισθάνομαι τα πάντα καλά, άρα είμαι ικανός. Όχι. Η ικανότητα δεν είναι εξημών, αλλά είναι του Θεού. Και μας κάνει διακόνους της Καινής Διαθήκης ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός. Πώς? Με την ασθένεια της σαρκός, με την αδυναμία μας, με τα ελαττώματά μας, με όλα αυτά τα οποία μας συμβαίνουν. Ο Απόστολος Παύλος είχε ένα σκόλοπα και παρακάλεσε τρεις φορές τον Κύριο. Αλλά ο Κύριος μου είπε: αρκεί είσαι η χάρις μου, διότι η αδυναμία σου, η δύναμη του Κυρίου δεικνύει την τελεία. Και τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Αχ, Κύριε, επιτέλους πάρτε από το σκόλοπα, δεν φτάνει και η χάρις, καλά είναι, όσο εδώ δεν θέλω άλλη χάρη, πολύ χάρη μου έδωσε μέχρι τώρα. Όχι, όθεν ευαρεστούμε στις θλίψεις, στους διωγμούς, στα ανάγκα, στα παθήματα, για να φανερωθεί εν εμεί η δύναμη του Χριστού. Διότι εν τη αδυναμία μου, η δύναμη του Κυρίου δεικνύεται τελεία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τι θέλουμε στη ζωή μας να φανερωθεί? Η δύναμη του Χριστού. Γιατί θαυμάζουμε και εμείς, οικοδομούμεθα και εμείς. Ο Παύλος πρώτα αυτός απολάμβανε τη δύναμη του Θεού. Και βέβαια από αυτό που του δίνει ο Θεός έδινε και στους άλλους. Και η ερώτηση είναι: τι θέλω στη ζωή μου? Θέλω εγώ να τα κάνω όλα καλά και να τα ελέγχω όλα, ή θέλω τη δύναμη και τη χάρη του Θεού? Αλλά δεν ελέγχω τίποτα.
Δεν κανονίζω τίποτα. Δεν μπορώ να φτιάξω τίποτα. Θέλουμε τη χάρη του Θεού, αδελφοί. Να φαίνεται η χάρη του Θεού στη ζωή μας. Βέβαια λέει ορισμένες καταστάσεις, κατά πάντα θλιβόμενοι, αλλά όχι στενοχωρούμενοι. Θλίψεις θα έρχονται. Μέσα στην καρδιά μας όμως δεν έχουμε στενοχώρια. Ο Απόστολος Παύλος λέει στους Κορινθίους, δεν έχετε στενοχωρία εν ημίν, αλλά έχετε στενοχωρία εν της πλάκνης ημών. Πολλές φορές νομίζουμε ότι ο άλλος φταίει που εγώ έχω στενοχώρια. Όχι, εγώ έχω στενοχώρια. Η καρδιά μου είναι μικρή, στενόχωρη. Το αντίθετο στενόχωρος είναι ο μακρόθυμος. Έχει μεγάλη καρδιά ο άλλος. Ακούω ό,τι θέλεις και να του πεις και να τον χαιρετήσεις και να μην τον χαιρετήσεις και να του χαμογελάς και να μην του χαμογελάς. Αυτός είναι ευτυχισμένος γιατί έχει τον Χριστό. Έχουμε υπερπερισσεύουσα τη χαρά ημών σε όλες τις θλίψεις ημών. Αν είμαι στενόχωρος, μην ψάχνω να βρω τον Βασίλη, ούτε τη Μαρία, ούτε τον Γιώργο. Αν είμαι στενόχωρος, θα πάω στον Κύριο να μου απλατύνει την καρδιά. Πλατύνθητε Κορίνθοι, λέει. Και πώς θα πλατηθεί η καρδιά μας? Με το Πνεύμα το Άγιον. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος ανάμεσα είναι μακροθυμία. Είναι μεγάλη καρδιά. Ευχαριστούμε τον Θεό και δοξάζουμε. Να μην τα πούμε όλα αυτά, διότι εμείς οι ζώντες παραδεθόμεθα εις το θάνατο δια τον Ιησούν, για να φανερωθεί και η ζωή του Ιησού εν τη θνητή ημών σαρκή. Παραδεθόμεθα στον Κύριε, ελάβουμε λέει να αυτή την απόφαση θανάτου, για να μην έχουμε σε αυτούς την πεποίθηση, αλλά στον Θεό τον εγείροντα τους νεκρούς. Δεν ελπίζουμε στον εαυτό μας, αλλά σε ποιον? Στον Θεό που εγείρει τους νεκρούς. Και ο αδελφός Ολυμπής έλεγε ότι ο άνθρωπος του Θεού, ο εργάτης του Ευαγγελίου, πρέπει να είναι έτοιμος να κάνει τρία πράγματα. Να κηρύξει, να μετακινηθεί και να πεθάνει. Και το θυμήθηκα προχτές. Το έλεγε πολύ συχνά όταν ήταν στα νιάτα του. Σε έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Ώστε ο μεν θάνατος ενεργείται σε εμάς και η ζωή σε εσάς. Έχοντες λοιπόν το αυτό πνεύμα της πίστεως, επίστευσα διό και ελάλησα, διό και εμείς πιστεύουμε, διό και λαλούμε. Και ξέρετε αδερφοί, κατά την πίστη μας λαλούμε. Και κατά τον λόγο του Θεού τον οποίο πιστεύουμε, όχι αυτόν που δεν πιστεύουμε, αυτό δεν το πιστεύω, δεν μπορεί να το λαλήσεις. Άμα κάνει ένα λόγο Θεού, α, αδερφέ, αυτό μπορούμε, είναι σωστό ή δεν είναι σωστό. Μια φορά μου λέει, κύριε αδερφέ, να στη σύνοδο, εκεί στη σύνοδο που μαζευόσαστε, αυτό που λέει ότι πρέπει να υπακούμε και στους κακούς εργοδότες μας, μήπως είναι λάθος. Δεν το συζητάτε εκεί στη σύνοδο, μήπως πρέπει να το αλλάξουμε αυτό? Τι λες, αδερφέ, του λέω. Είναι λόγος Θεού, δεν το αλλάζουμε αυτό. Εμείς αλλάζουμε. Το Ευαγγέλιο δεν αλλάζει. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είχε τη γυναίκα του που το αφεντικό της τη βάραγε, δηλαδή την στενοχώρησε πολύ. Ευχαριστούμε τον Θεό και το δοξάζουμε. Δεν αλλάζουμε το Ευαγγέλιο. Και ο λόγος Θεού, ο Παύλος λέει στο τέλος της ζωής, το δρόμον ετελείωσα. Την πίστη διετήρησα. Τι σημαίνει? Ότι ό,τι και να μου συνέβη από την αρχή που πίστεψα στον Χριστό, μέχρι που τελείωσα, διατήρησα το Ευαγγέλιο το οποίο παρέλαβα. Το Ευαγγέλιο το οποίο παραλάβαμε, αδελφοί, καλούμεθα να το διατηρήσουμε ως το τέλος. Πόσο έχει το Ευαγγέλιο που παραλάβουμε, πόσο είναι, 250 σελίδες? Στο τέλος της ζωής μου πόσες θα είναι οι σελίδες? 150? Έχω αφαιρέσει 40%. Θα πρέπει όσο πήρα, τόσο να τελειώσω. Μια αδελφή η οποία από μικρή έμεινε πιστή στον Κύριο, ο άντρας τη χώρισε και έμεινε έτσι για τον Κύριο. Δεν ξαναπαντρεύτηκε, γιατί έτσι λέει ο λόγος Θεού. Αλλά τώρα στο τέλος το μυαλό της ζαλίστηκε, φαίνεται. Και ξέρετε, λέει σε μια νεότερη η οποία πήγε να παντρευτεί καημένη, εγώ που έμεινα έτσι τι κατάλαβα? Τι κατάλαβες? Προσέξτε, άφησε την πίστη, αδελφοί. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Ξεκίνησε με μία πίστη, διατηρήθηκε σε αυτή την πίστη, αλλά τώρα αυτή την πίστη έχει αρχίσει και αλλοιώνεται μες στην καρδιά της. Δεν μπόρεσε να διατηρήσει την πίστη της στο Ευαγγέλιο και στο Λόγο του Θεού σε εκείνο το οποίο παρέλαβε από τον Χριστό. Και ο Θεός την φύλαξε, μεγάλωσε τα παιδιά της. Έμεινε μέσα στην Εκκλησία. Για μένα ήταν ένα πρότυπο. Όποτε την έβλεπα, δεν είναι στην Εκκλησία της Αθήνας, χαιρόμουνα. Αλλά βλέπετε, επίστευσα διό και ελάλησα, και εμείς πιστεύουμε διό και ελαλούμε. Δεν θα το πούμε όλο. Στο 16, δια τούτο δεν αποκάμνουμε.
Δεν είμεθα εκ των σειρωμένων ο πίσω προς απώλεια, αλλά εκ των πιστευόντων προς σωτηρία της ψυχής. Δεν θα πάμε προς τα πίσω, θα πάμε μπροστά. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματός μου του Αγίου, λέγει ο Κύριος, το δυνάμε. Μπορεί μπροστά μας να συναντήσουμε βουνά, μπορεί να συναντήσουμε δυσκολίες, μπορεί να συναντήσουμε εχθρούς, αλλά όμως να ξέρουμε ότι πάντα μαζί μας είναι ο Κύριος. Και αν έχουμε πίστη, λέει, ως κόκκος συνάπειος, θα πούμε στο όρος τούτο, μετάβηθη και ρίφθητη στη θάλασσα και θέλει γίνει σε εσάς. Πώς όμως, ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματός μου του Αγίου, λέγει ο Κύριος, το δυνάμεο. Και ξέρετε, πολλές φορές, αδερφέ, κουράστηκα. Αδερφέ, ελαττώθηκαν οι δυνάμεις μου. Ξέρετε τι πρέπει να κάνουμε? Να πάμε να ξανασυναντήσουμε τον Χριστό. Να πάμε να πληρωθούμε με Πνεύμα Άγιο. Να πάμε να μας γεμίσει ο Χριστός την καρδιά μας, την ψυχή μας και όλο μας τον οργανισμό με το Πνεύμα το Άγιο. Και ξέρετε τι γίνεται μετά? Ξανααρχίζω. Είναι σαν εκεί που κουράστηκα και είπα, αχ, εδώ πέρα τελειώνω, δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ άλλο. Καθώς ο Κύριος με επισκέπτεται, καθώς συναντάω τον Χριστό, καθώς πληρούμε Πνεύματος Αγίου, από το σημείο αυτό γίνεται επανεκκίνηση. Και μπορείς να περπατήσεις μέχρι το όρος, όπως πήγε ο Ηλίας. Εκεί, φοβισμένος. Με την τροφή που του δώσε ο Άγιος, περπάτησε 40 μέρες. Τι κάμνεις εντάφθα, Ηλία? Κύριε, τους προφήτες των θανάτων, στα θυσιαστήριά σου κατέστρεψαν και εγώ ένα πελήφθη μόνος. Μόνο εγώ είμαι, Κύριε, και η Ιεζάβελ με κυνηγάει. Δεν είσαι μόνος, υπάρχουν 7.000 που δεν έχουν αγώνει στο βάρο. Πολλές φορές έχουμε λάθος ώρας, νομίζω ότι είμαστε οι μόνοι. Μόνο εγώ υποφέρω, μόνο εγώ στενοχωριέμαι, μόνο εγώ έχω δοκιμασίες. Μόνο εγώ περπατάω με το Ευαγγέλιο. Όχι, όλοι περπατάνε με το Ευαγγέλιο. Απλώς εγώ δεν τους βλέπω. Ο Κύριος ξέρει τους όντας αυτού. Σημασία έχει, αδελφοί, να είμαστε σε αυτούς που κρατάει ο Κύριος στα χέρια του. Να είμαστε πρόβατα της βοσκής του. Να τον ακολουθούμε και να είναι ο καλός μας ο ποιμένας. Και κανείς δεν μπορεί να μας αρπάξει από τα χέρια του. Μόνο άμα θέλω εγώ φεύγω. Αν κάποιος φύγει, δεν είναι γιατί ο Χριστός τον άφησε. Είναι γιατί εγώ θέλω να φύγω. Γυρνάω την πλάτη μου στον Κύριο και πάω και φεύγω αλλού. Ο Δημάς, λέει, με εγκατέλειψε, αγαπήσα στον παρόντα κόσμο. Δια τούτο, λέει, δεν αποκάμνομεν, αλλά και αν ο εξωτερικός άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθεκάστην ημέραν. Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και μας ανανεώνει. Μα μέσα στη θλίψη σου, μα μέσα στην οχώρια σου, μα μέσα στην αρρώστια σου, παντού. Έχουμε υπερπερισσεύουσα τη χαρά ημών σε όλες τις θλίψεις ημών. Αν βρίσκεσαι, αδερφέ, σε θλίψη, σου συνιστώ αυτό το πράγμα σήμερα το πρωί. Πήγε να συναντήσει τον Χριστό να γεμίσει χαρά. Μα είναι δυνατόν εγώ να γεμίσω χαρά με όλο αυτό το οποίο μου συμβαίνει? Δοκίμασέ το. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Δοκίμασε τον Χριστό και θα δεις ότι είναι αλήθεια. Να δοκιμάζουμε το Ευαγγέλιο, αδερφέ. Αυτό που λέει το Ευαγγέλιο είναι αλήθεια, Κύριε. Ήρθα να με ευλογήσεις. Ήρθα να με γεμίσει χαρά. Μα έχω τόσο μεγάλα προβλήματα. Ναι, έτσι όπως είσαι, ο Κύριος θα σε γεμίσει χαρά. Και να μας γεμίσει όλους χαρά αυτό το πρωί. Τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου. Όχι τη χαρά ότι θα λάβω, θα αγοράσω ένα μάξι, ούτε τη χαρά ότι θα αγοράσω ένα σπίτι. Τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου, γιατί ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθούμε τη δόξα που πρόκειται μας έχει ετοιμάσει ο Κύριος. Και η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται καθ' υπερβολή εις υπερβολή αιώνιων βάρος δόξης. Ο Κύριος να σας ευλογήσει. Ευχαριστήκαμε πάρα πολύ που βρεθήκαμε ανάμεσά σας. Περνάμε καλά. Ήρθαμε γιατί περνάμε καλά. Και περνάμε καλά γιατί είναι ο Κύριος ανάμεσά μας. Γιατί υπάρχει αυτή η αγία κοινωνία και η ωραία κοινωνία ανάμεσα με τα αδέρφια μας. Βλέπουμε τα πρόσωπά σας και δοξάζουμε όλοι μαζί τον Κύριο. Ο Κύριος να σε ευλογήσει.